Η περιπέτεια στην εξοχή συνεχίζεται. Σε αυτό το πολύ όμορφο περιβάλλον. Καλαμαράκια να φτιάξω σήμερα στην γκρίλια. Με μια πάρα πολύ όμορφη βινεγκρέτ. Πάμε να δείτε τη βινεγκρέτ, γιατί τα καλαμάρια ψήνονται πάρα πολύ γρήγορα και καλό είναι να την προετοιμάσετε πριν. Ελαιόλαδο. Νερό για να κάνετε γαλάκτωμα και να είναι αραιή. Ίζωμο λαχανικών, αλλά ανάλατο. Μαγιονέζα. Μουστάρδα πικάντικη. Μπορείτε και απαλή βέβαια. Λίγο πιπέρι. Αλάτι. Και λίγο κίμινο. Είναι ένα από τα έτσι μυρωδικά μπαχαρικά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Λίγο χυμό λεμόνι. Έτοιμη η βινεγκρέτ. Θέλω να σας δείξω τώρα πώς καθαρίζω τα καλαμάρια εύκολα. Αρχικά τα βυθίζω σε λίγο νερό για να μπορώ να τα πιάνω να μην γλιστράνε. Παίρνω τα πτερύγια από εδώ και αρχίζω και τα τραβάω. Τραβάω την πέτσα εδώ. Φεύγει. Και κάνω το πολύ απλό. Επειδή το καλαμάρι πολλές φορές έχει άμμο μέσα. Το γυρίζω και είναι έτοιμο. Βρεγμένα τα καλαμάκια πάντα. Είμαι αυτή τη λογική. Έχω περάσει τα καλαμάρια στα καλαμάκια. Λαδώνω ελαφρά. Αλατίζουμε και πάμε στη φωτιά που μας περιμένει. Μπορείτε να συγκεντρώσετε τη φωτιά πιο κοντά σας για να μπορείτε να γυρίζετε τα καλαμάκια πιο εύκολα και να μην καίγεστε. Όπως πάντα λέω, το καλαμάρι και γενικότερα τα μαλάκια δεν θέλουν πολύ ψήσιμο. Εάν τα ψήσετε πολύ σκληραίνουν και αν χάσει την υγρασία το θαλασσινό δεν είναι ευχάριστο. Τα καλαμάρια σχεδόν είναι έτοιμα. Τα βλέπετε ότι έχουν ασπρίσει. Πάμε να κάνουμε και την τελευταία πινελιά. Λίγο δυόσμο έχω εδώ. Εδώ έχω λίγο ξύσμα από λάιμ. Λίγο από τη βινεγκρέτ που φτιάξαμε. Και λίγο ελαιόλαδο. Ένας πάρα πολύ εύκολος μεζές, πολύ γρήγορος και νομίζω ότι φαίνεται πόσο ωραίος είναι. Καλή απόλαυση.